Ο Νίκο Αδάμ είναι ένα μαθητή τη πρώτη γυμνασίου, ο οποίο έχει μαγέψει την Google με τι γνώσει του γύρω από του υπολογιστέ. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέσα ενημέρωση τη συμπρωτεύουσα, έφτιαξε δύο εφαρμογέ προγράμματο για ηλεκτρονικά παιχνίδια που εντυπωσίασαν τη μεγάλη πολυεθνική, η οποία έχει ζητήσει να δείξει τον δεκάχρονο. Μάλιστα, σε εκδήλωση προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που έλαβε χώρα στη Βόρεια Ελλάδα, ο μικρό Νικόλα παρουσίασε μια εισήγηση στην αγγλική γλώσσα για την προστασία από επιθέσει στο διαδίκτυο και άφησε άφωνου στου πάντε. Αυτοδίδακτο όντω, ο 12χρονο κατασκεύασε μόνο του την ιστοσελίδα Tech is Game και όπω αποκάλυψε στα μέσα ενημέρωση, είναι βιβλιοφάγο γύρω από θέματα που αφορούν του υπολογιστέ και τι νέε τεχνολογίε. Πλέον έχει φτάσει στο σημείο να κατασκευάζει δικά του τεχνικά προγράμματα, παιχνίδια και εφαρμογέ τα οποία και ανεβάζει στο site του. Για τι δραστηριότητε του Πετσυρικά, η Google έχει εκδηλώσει έντονα το ενδιαφέρον τη και βρίσκεται ήδη σε συζητήσει με του γονεί του. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια τη 78η ΔΕΘ, όταν ο Νίκο Έπισκεπτόταν καθημερινά το περίπτωρο τη Google και παρακολουθούσε σεμινάρια προγραμματισμού. Εκεί τον γνώρισαν άνθρωποι τη εταιρεία με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για ένα χαρισματικό παιδί. Τώρα, πια με τη βοήθεια των γονιών του, έχει αρχίσει να παρακολουθεί μαθήματα πληροφορική και ρομποτική, ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέα προγράμματα προκειμένου να εμπλουτίσει τη σελίδα του, που πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο μέσο κοινωνική δικτύωση που θα έχει ω κλειδί την ασφάλεια στην επικοινωνία. Τα άλλα δύο προγράμματα που επεξεργάζεται είναι το DTT. Ένα σύστημα ασφάλειας που μα προστατεύει από την πιο συνηθισμένη επίθεση στο διαδίκτυο και το MCP, το σύστημα που βοηθάει να γράψει Minecraft Server για να παίζεις με τους φίλου σου μόνο με ένα κλικ.